έρχονται τα Χριστούγεννα και άκουσα πάλι αυτό το «Α, ευκαιρία να κάνεις Χριστούγεννα στο χωριό». Τι! Γιατί να κάνω Χριστούγεννα στο χωριό! Γιατί τώρα θα είναι όλοι εκεί, θα είναι ωραία. Το κάνεις ακόμα χειρότερο! Τώρα είναι που δεν θέλω να πάω. Άκου ευκαιρία. Ευκαιρία θα ήθελα να πάω στη Νέα Υόρκη, στην Αυστραλία. Δεν νομίζω ότι πήγε κάποιος ποτέ σε ταξιδιωτικό γραφείο να του πούνε φίλε μου, σου έχω δύο ευκαιριάρες. Ή θα πας Μπαλί ή Αυγό Εύρου με την οικογένεια του Ανδρέα. Ναι, θα είναι και ο θείος εκεί που κάθεται με την νεολαία κανονικά όλοι. Διάλεξε. Δύσκολη επιλογή. Τρομερές ευκαιρίες. Βασικά ξέρεις ποιο είναι το μόνο καλό με το να κάνεις Χριστούγεννα στο χωριό. Ούτε εγώ. Εσύ τα Χριστούγεννα, είναι οικογενειακές γιορτές. Πρέπει να τα κάνεις με την οικογένεια. Ωραία. Αφήστε με να καθίσω εδώ στην πόλη, να κάνω εδώ μια οικογένεια, να τα περνάω με την οικογένεια στην πόλη. Πρέπει να πάω στο χωριό, που αντί για έλατο πάμε στην κεντρική πλατεία και στολίζουμε τον πλάτανο. Παιδιά, είναι τελείως άλλα δέντρα αυτά. Εντάξει. Είναι λες και δεν ξέρουμε να τα ξεχωρίζουμε. Πηγαίνουν μετά τα παιδάκια στο δημοτικό, παίρνουν το φυτολόγιο και ανοίγεις τη σελίδα που έχουν το έλατο και τι διαβελώνες έχουν μέσα πλατανόφυλλα. Λες, α, γιατί το παιδάκι εδώ δεν ήξερε να ξεχωρίσει τα δύο δέντρα. Γιατί έκανε Χριστούγεννα στο χωριό, γι' αυτό.